unboxing και πρώτες εντυπώσεις για το Assassin's Creed Brotherhood of Venice, παιχνίδι του 2021 για 1 έως 4 παίχτες, 30 έως 90 λεπτά, ηλικίες 12 και πάνω και βάρος 3,1 στα 5. Πρόκειται για ένα παιχνίδι που έχουν σχεδιάσει από την Τρίτο Νουάρ, την εταιρεία που το βγάζει, η Thibaut de la Touanne, Fabrice Lamidey και Manuel Rozoy, αν τους προφέρω σωστά. Η Τρίτο Νουάρ είναι η εταιρεία που έχει βγάλει το V Sabotage, το οποίο είναι ένα παιχνίδι επίσης πάρα πολύ ωραίο που έχουμε δείξει εδώ στο κανάλι και το έχουμε παρουσιάσει. Πολύ μπορεί να το θυμάστε και ως V Commandos, αλλά νομίζω με κάποια IP διαμάχη μετανομάστηκε σε V Sabotage. Έχει αρκετά κοινά στοιχεία ως προς το σύστημα, το stealth κομμάτι και ούτω καθεξής. Εδώ προφανώς το θέμα δεν χρειάζεται συστάσεις. Μιλάμε για το Assassin's Creed και μιλάμε για το σκηνικό που όλοι έχουμε δει και όλοι έχουμε αγαπήσει και τον κόσμο από το video game. Πολύ γνωστό και δημοφιλές. Να πω ότι το παιχνίδι ανήκει στην κατηγορία παιχνιδιών μινιατούρες, μεσαιωνικής περίοδου, αναγεννησιακής περίοδου και είναι περασμένο από video game. Ενώ ανάμεσα στους πολλούς μηχανισμούς που χρησιμοποιεί θα δούμε ότι έχει action point, είναι συνεργατικό παιχνίδι, παίζει solo, έχει διαφορετικούς χάρτες, έχει event, έχει σενάρια, έχει πάρα πολλά περιεχόμενα και πάρα πολλά, πολλά στοιχεία να δώσει, καθώς επίσης είναι scenario based, είναι campaign based, έχει storytelling και variable player powers. Πάμε λοιπόν τώρα να ανοίξουμε το κουτί και να δούμε περί τίνος πρόκειται, γιατί το θέμα δεν χρειάζεται συστάσεις περαιτέρω, νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν τι σημαίνει Assassin's Creed. Εδώ να πω ότι αυτή η έκδοση είναι Kickstarter, υπάρχει και retail που έχει βγει και είναι επίσης πάρα πολύ ωραία, οπότε έχετε το νου σας ότι αυτό που βλέπετε εδώ δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κάποιος να βρει στα μαγαζιά πλέον, γιατί είναι Kickstarter έκδοση και ίσως είναι, και αξίζει να το αναφέρουμε και αυτό εδώ, το μεγαλύτερο κουτί που έχουμε δει ποτέ στο τραπέζι μας. Και ο λόγος είναι αυτός εδώ. Κάθε φορά που βλέπω ένα μεγάλο κουτί από ένα μεγάλο παιχνίδι, λέω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο κουτί. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να πω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο κουτί που έχω δει μέχρι στιγμής. Είναι εξαιρετικά μεγάλο. Πιο μεγάλο και από το Gloomhaven, για όσοι έχουν, μια εικόνα. Οπότε πάμε να ανοίξουμε λοιπόν το κουτί και να δούμε τι υπάρχει μέσα. Λέμε το λόγο του παιχνιδιού. Κοιτάξτε το βάθος που έχει, να καταλάβετε. Πολύ σκληρό το καπάκι, πολύ σκληρό το κουτί. Βέβαια, έχει φάει κάποια χτυπήματα εδώ, οπότε με ένα τόσο μεγάλο κουτί λογικό είναι να ταλαιπωρηθεί, οπότε χρειάζεται το καλό insert και το καλό cardboard. Ανοίγουμε λοιπόν τα περιεχόμενα για να δούμε τι βρίσκουμε μέσα. Ξεκινάμε λοιπόν. Με τυχαία σειρά θα σας δείχνω τα περιεχόμενα όπως τα βλέπω κι εγώ. Εδώ είναι τα ταμπλό των παιχτών. Κοιτάξτε, πάχος board. Αυτό είναι ένα. Και υπάρχουν σύνολο 4, είναι για κάθε παίχτη. Εδώ είναι το dashboard του παίχτη με τα στοιχεία που κάνει track, με τις κάρτες, τον εξοπλισμό του και το καθεξής. Έτσι και υπάρχουν slot για κάρτες. Αντίστοιχα, ξαναλέω, υπερβολικά σκληρό χαρτόνι. Εδώ βρίσκουμε διάφορα αυτοκόλλητα τα οποία θα ανακαλύψουν στην πορεία που μπαίνουν. Το φυλάδι οδηγιών και το campaign booklet μας λέει να ξεκινήσουμε με αυτό εδώ το βιβλίο. Κοιτάξτε τώρα, μιλάμε σε ένα σκηνικό, βρισκόμαστε σε ένα σκηνικό πάρα πολύ ωραίο. Βρισκόμαστε στη Βενετία, βρισκόμαστε στο universe του Assassin's Creed. Εδώ είναι τα περιεχόμενα. Υπάρχουν μεγάλα πλακίδια, 6, υπάρχουν 6 μεσαία και 39 μικρά. Όλα αυτά φτιάχνουν το χάρτη στον οποίο θα παίζουμε κάθε φορά. Παίζουμε σε διαφορετικούς χάρτες. Εδώ είναι τα event card, εδώ είναι διάφορα headquarter token, objective bases, διάφορες βάσεις, safe box για να το σώζουμε και ένα κάρο μινιατούρες. 4 assassin, Αλεσάνδρα, Μπαστιάνο, Κλάουντιο και Ντάρια. Διαφορετικές poses, Assassin's Apprentice και μετά υπάρχουν οι Horsemen, υπάρχουν οι Crossbowmen, οι Brutes, οι Seekers, οι Azyles, οι Courtesans, Mercenaries, Thieves και ούτω καθεξής. Πάρα πολλές μινιατούρες, θα τις δούμε σε λίγο από κοντά και υπάρχει ένας τεράστιος πύργος τον οποίο τον έχω ξεχωριστά και ήταν free αν μπακαρίσει το campaign, το παιχνίδι. Οι χρυσοί κανόνες, η εισαγωγή του παιχνιδιού, οι φάσεις. Οι φάσεις είναι οι εξής. Ξεκινάμε πρώτα με την φάση starting off. Μετά με τις φάσεις turn phases που είναι η event phase, assassin phase, enemy phase και end of turn phase. Εδώ εξηγούνται event phase με λεπτομέρεια.
πώς γίνεται η φάση του assassin, του χαρακτήρα του παίκτη, overview of the enemy phase, που έχουμε reinforcements, movement και combat, μάχη, και το τέλος του γύρου. Να το παιχνίδι πόσο είναι στημένο, είναι πραγματικά πανέμορφο στο τραπέζι. Διάφορα βλακίδια που δείχνουν το κανάλι, δείχνουν διάφορα σεντούκια, πώς επιλέγουμε assassin, εδώ είναι διάφορα concept του παιχνιδιού, έτσι. Πώς κάνουμε διάφορες ενέργειες, πώς κρύβουμε τα πτώματα για να μην τα βρούνε, πώς είμαστε stealth, incognito και το καθεξής. Εξοπλισμός, armor, η ζωή του assassin μας και οι εχθροί. Πώς κινούνται, το AI αντίστοιχα, το κυνήγι, το αφεντικό και πώς παίζουμε campaign. Έχοντας παίξει το V-Commandos V-Sabotage και έχοντας στο μυαλό μου το σύστημα, το οποίο νομίζω δανείζεται αρκετά στοιχεία εδώ, ανυπομονώ να το δοκιμάσω πραγματικά, γιατί έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια για το συγκεκριμένο. Το V-Sabotage V-Commandos το έχουμε παίξει ήδη και μας αρέσει πάρα πολύ. Εδώ είναι το campaign booklet, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο σε σελίδες, σύνολο 69-70 σελίδες. Το περνάω λίγο γρήγορα απλά για να μην κάνω spoiler προφανώς. Εδώ λοιπόν το campaign, τις αποστολές. Το art του παιχνιδιού είναι απλά απίστευτο. Ένα punch board με το κενάκια. Και εδώ έχουμε το εξής. Θα βγάλω αυτά εδώ στην άκρη, γιατί εδώ είναι όλες οι μινιατούρες. Θα τις ξαναδούμε σε λίγο. Να δούμε λίγο τα tiles. Αυτά είναι τα boards, υπάρχουν πάρα πολλά punch board και αυτά είναι ουσιαστικά οι οροφές, αν δείτε, της πόλης της Βενετίας, την εποχή της συγκεκριμένη, διάφορα κατόψεις από πάνω, με κήπους, με σκεπές και κεραμίδια και το καθεξής, έτσι. Ουσιαστικά εξομοιώνοντας το σκηνικό του παιχνιδιού. Να πούμε ότι είναι διπλή όψη τα πλακίδια. Και δεν ξέρω αν υπάρχουν και έξτρα πλακίδια, πολύ πιθανό, λόγω του ότι έχουμε να κάνουμε Kickstarter έκδοση. Τα βγάζω όλα από τις θήκες και θα τα δούμε σε λίγο μαζί. Ένα είναι από κοντά, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ το art στα πλακίδια. Είναι matte εκτύπωση που είναι καλό γιατί δεν θα γυαλίζει. Δεν είναι linen finish ωστόσο, αλλά είναι πολύ χοντρό το χαρτόνι. Αυτομάτως το κάνει πολύ ενδιαφέρον. Εδώ βρισκόμαστε στη θάλασσα δίπλα, κάποιος φάρος. Εσωτερικά δωμάτια. Έχει πάρα πολύ ωραία εικονογράφηση το παιχνίδι, πολύ ωραία αισθητική. Πολύ όμορφο το φως που πέφτει πάνω και το καθεξής. Προβλήτες και βάρκες και γόνδολες. Αυτά είναι τα μεσαία για να καταλάβετε και αυτά είναι τα μεγάλα πλακίδια. Wow. Wow. Και ένα τρίτο μεγάλο πλακίδι. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε. Αυτά είναι τα τρία μεγάλα πλακίδια. Δείτε εδώ το κανόνι, τις μπάλες. Διάφορες θέσεις. Από την πίσω πλευρά μιλάμε για εσωτερικούς χώρους, χαλιά, πλούσια και φανταχτερά. Είναι τραπέζι με ένα χάρτη πάνω. Ωραία στοιχεία, πάρα πολύ ωραία στοιχεία. Το παιχνίδι είναι πανέμορφο. Εδώ κάποιες σκάλες εσωτερικές πηγαίνοντας σε διαφορετικά λαμάρια μέρη του ανακτόρου. Πολύ ωραίο. Στο ναυπηγείο, μια βάρκα υποκατασκευή, υποδιάλυση, όπως θέλετε πείτε το. Και εδώ, σκάλες τις οποίες κατεβαίνεις κάτω. Η πλατεία, φυσικά. Και η γέφυρα, τι πανέμορφο. Tile. Okay. Πάμε και τα μεσαία, τα οποία είναι αυτά εδώ. Πλακίδια στη θάλασσα. Τα
οποία φυσικά ενώνονται μεταξύ τους και φτιάχνουν το χάρτη. Έτσι είναι καταπληκτικό το πόσο potential έχει το κάθε ένα από αυτά τα πλακίδια. Κάποια γραφή, μια βιβλιοθήκη εδώ. Πανέμορφο. Και μ' αρέσει που έχουν και την αίσθηση τριδιάστατη. Ένα fair, ένα πανηγύρι. Και εδώ πάνω ακριβώς μπαίνει ο πύργος που θα σας δείξω μετά, οπότε το αφήνω εδώ για να το βάλουμε, να το δούμε. Wow. Καταπληκτικό. Λοιπόν. Και μετά εδώ υπάρχει μια πλειάδα από μικρά tile, τα οποία διόλου μικρά δεν είναι, απλά είναι μικρά σχέση με τα υπόλοιπα. Πάμε να τα δούμε όλα μαζί. Είναι όλα αυτά και έχουν και αυτά, πολύ ωραία αισθητική. Φυσικά έχουν να κάνουν την πίστα και το σενάριο που παίζουμε, που το χρησιμοποιείται ανάλογα με το σενάριο, όπως μας λέει το σενάριο να χρησιμοποιηθούν. Στη Βενετία είμαστε, δεν μπορούσαμε να μην έχουμε νερό, έτσι. Okay, οπότε αυτά είναι τα πλακίδια της θάλασσας, τα βάζω λίγο εδώ στην άκρη. Και μετά έχουμε άλλα από εσωτερικούς χώρους, από κάμαρες, από αποθήκες, οπλοστάσια. Μ' αρέσει που έχει πολλές επιλογές και από πίσω και από μπρος το πλακίδιο, που σημαίνει ότι αλλάζει αρκετά. Τα ψάρια πάνω στους πάγκους που πουλάνε. Αλλάζει αρκετά η εικόνα και η ποικιλία που έχει κάποιος στο να φτιάξει αποστολές και σενάρια και πίστες. Φαντάζομαι ότι θα μπορούμε να φτιάξουμε και τα δικά μας με κάποιο τρόπο. Εύκολα το βλέπω να υπάρχει community με έξτρα σενάρια. Όχι ότι δεν έχει αρκετά μέσα στο παιχνίδι. Αλλά με τέτοια συστήματα συνήθως unbox. Το καλό είναι ότι βρίσκεις ένα κάρο περιεχόμενο επιπλέον. Και το τελευταίο είναι εδώ που είναι οροφές. Γιατί υπάρχουν αποστολές που πηδάμε από σκεπή σε σκεπή, έτσι. Οπότε βλέπετε πόσο όμορφο είναι το σκηνικό και πόσο αλλάζει όταν φτιάξεις τα rooftops, έτσι. Γιατί είναι κάτωψη όλο αυτό. Μάλιστα. Αφού λοιπόν τα κάναμε αυτά, πάμε να επιστρέψουμε και να βάλουμε πίσω το κουτί μας. Το οποίο είναι αυτό εδώ. Και ξεκινάμε με το tray, το οποίο ίσως είναι το πιο μεγάλο σε μήκος επιφάνεια, όπως θέλετε πείτε, το tray που έχω δει σε παιχνίδι. Είναι απίστευτα πολύ το υλικό που έχει. Τι να πρωτοδείξει κανείς εδώ. Πάμε να δούμε τα διαφορετικά σκάλπ ένα-ένα. Λοιπόν, ξεκινάμε με αυτούς εδώ. Κοιτάξτε εδώ λεπτομέρεια. Πάρα πολύ ωραίες μινιατούρες. Όλοι αυτοί είναι το ίδιο. Πάμε σε αυτούς εδώ. Πανοπλία, εξαιρετική, πολύ ωραίες λεπτομέρειες, πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ όμορφο. Και όλοι αυτοί είναι οι ίδιοι. Εδώ, crossbowmen, θυμάζονται να φορτώσουν με βέλος. Κοιτάξτε το ρουχισμό. Πραγματικά τόσο ταιριαστός στην εποχή. Και όλοι αυτοί είναι πάλι το ίδιο. Μετά θα βλέπουμε κάποιους. Είναι μοναδική μινιατούρα. Wow. Τώρα δεν ξέρω αν είναι εχθροί, αν είναι NPCs, αν είναι κάποιοι χαρακτήρες μέσα στα σενάρια. Όλα αυτά θα τα ανακαλύψουμε πέρα στο παιχνίδι. Με τη μάσκα, την αντίστοιχη. Το μανδύα. Πάρα πολύ. Τρεις τέτοιες μινιατούρες. Πιστόλι.
κάποιοι κλέφτες. Αυτοί νομίζω είναι κλέφτες, αν δεν κάνω λάθος. Thieves. Φαίνεται και κλέφτες πρέπει να πει έχουν αρπάξει κάτι και τρέχουν. Και υπάρχουν αυτοί εδώ. Δύο τέτοιες μινιατούρες. Plague Doctor. Wow. Άκρως εντυπωσιακές και αυτές. Εδώ υπάρχουν διάφορες σκάλες, γιατί όπως βλέπετε μπαίνουν σε διάφορα σημεία που δείχνουν ότι μπορείς από εκεί να ανέβεις στην οροφή, έτσι. Όταν έχουν και οροφές και... Δύο λοιπόν Plague Doctor. Μια αρκούδα τεράστια. Βάσεις εδώ για τις μινιατούρες, επίσης είναι και μαλακές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ουσιαστικά... αν είναι σκληρές, είναι πιο δύσκολο να τοποθετηθούν στα μηνύς, ενώ με αυτό το καουτσούκ, ας πούμε, υλικό είναι πάντα προτιμητέο, τουλάχιστον για μένα. Εδώ λοιπόν σεντούκια. Με την κλειδαριά. Έτσι είμαι πολύ ωραία σκαλισμένο λεπτομέρεια. Τέσσερα τέτοια σκάλες. Πάμε εδώ. Τέσσερις μινιατούρες. Τις χορεύτριες, κοιτάξτε πώς έχουν πιάσει αυτή τη λεπτομέρεια που έχει σηκώσει το φόρεμα και φαίνεται τα πόδια της. Έχει τη βεντάλια, πάρα πολύ ωραία. Okay. Οκ. Δεν ξέρω αν αυτή είναι Assassin Apprentices ή Assistants, δεν θυμάμαι. Οι εχθροί. Leonardo da Vinci. Πολύ ωραία μινιατούρα. Και πάμε να δούμε και τους ασάσιν μας. Εξαιρετικές μινιατούρες. Νομίζω έχουν κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά. Τόσο να τις κάνουν διαφορετικές, όσο και να τους δείσουν momentum. Κοιτάξτε το μάσκες που φοράει, που κρατάει στην πλάτη του. Όσο να τους δώσουν momentum, όσο να τους δώσουν φαντασία. Πολύ ωραία και κίνηση που έχουν. Οι πόζες, η δυναμική που δείχνουν. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ό,τι βλέπω είναι εξαιρετικό μέχρι στιγμής. Φανταστικό το αποτέλεσμα. Πραγματικά. Πολύ καλό. Wow. Με ξύφος και μαχαίρι. Λίγο ζεστό νερό, αυτό ισιώνει. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Εδώ. Πάει να πετάξει κάτι από πίσω από το νόμο. Κάτι κρατάει εδώ. Πολύ καλή κι αυτή. Okay. Αυτές υπάρχουν δύο. Όπως δει υπάρχουν και από αυτές. Αυτή πρέπει να είναι η assistant, αν δεν κάνω λάθος. Ένα assassins. Τι να πει κανείς. Νομίζω οι λεπτομέρειες μιλάνε από μόνες τους. Φανταστική δουλειά. Καταπληκτικό το αποτέλεσμα. Πάρα πολύ ικανοποιημένος από τις μινιατούρες και πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία. Και το άλλο φανταστικό που έχει, δεν το κάνω όλες εταιρείες, είναι υπάρχει εδώ μέσα ένα πολύ ωραίο λάδιο που δείχνει, που μπαίνει από πάνω κανονικά αυτό και σου δείχνει πώς αποθηκεύεις τα πάντα. Πόσο ωραίο είναι αυτό. Ωραία. Το ίδιο ισχύει και το κάτω level. Να το βγάλουμε, το καπάκι του. Καταλαβαίνω ότι αρχίζω να περικυκλώνομαι εδώ από μινιατούρες. Ωραία. Δεύτερο. Κρέι. Είναι αυτό εδώ. Εδώ υπάρχουν διάφοροι πύργοι, οι οποίοι μπαίνουν προφανώς και δίνουν τριδιάστατη αίσθηση στα πλακίδια που είδαμε. Τρεις τέτοιοι. Και δύο όχι, δεν είναι. Αυτοί μπαίνουν. Πώς μπαίνουν πάνω. Λογικά.
Δεν βλέπω κάποια άλλα caps. Μερικά μπαίνουν πάνω, μάλλον. Μπορεί να μπουν και πάνω. Ναι. Ωραία. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 τέτοιες μινιατούρες. Υπότες πάνω σε άλογο. Με πανοπλία τόσο το άλογο και μεγάλο μέγεθος, έτσι κοιτάξτε το μέγεθος. Όσο και ο νεβάτης. Φανταστικό. Και υπάρχουν 10 τέτοια. Μετά. Επιπλέον. Εχθροί, εξήφους, όλοι αυτοί. Με crossbow. Πολύ ωραία μινιατούρα και αυτή. Όλοι αυτοί. Και όλοι αυτοί. Είναι παραπάνω. Αυτοί είναι πολύ. Είναι δυο σειρές. Μάλιστα. Και τελευταίο insert. Α, δεν σας έδειξα το... τη γόντολα. Ή, δεν είναι ακριβώς γόντολα. Είναι εφεύρεση του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Φανταστική. Όπως επίσης φανταστικό είναι το δεύτερο του. Contraption, που είναι αυτό το αναγεννησιακό τάγκ της εποχής που μπορούσε να γυρίζει, να κινείται και να πυροβολεί προς όλες τις κατευθύνσεις. Πολύ εντυπωσιακό, νομίζω είναι η πρώτη η πρώτη μορφή τάγκ που υπήρχε, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό εδώ. Το καταπληκτικό άγαλμα. Πανέμορφο. Και τι άλλο βρίσκουμε? Μια σειρά από φακέλους, τους οποίους δεν θα δείτε ποτέ, γιατί είναι μέρος του campaign. Και έχουν μέσα κάρτες, έχουν πολλά πράγματα. Stop, να δείτε τίποτα από όλα αυτά. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Όλο αυτό είναι γεμάτο με envelopes, που έχουν μέσα κάρτες και άλλα στοιχεία. Μετά υπάρχουν κουτιά τα οποία μας λένε επίσης να μην δούμε. Εγώ θα το κοιτάξω κρυφά για να επιβεβαιώσω ότι υπάρχουν μινιατούρες. Υπάρχουν custom μινιατούρες, οι οποίες είναι εδώ μέσα, σε όλα αυτά εδώ τα κουτάκια που βλέπετε. Υπάρχουν custom μινιατούρες, τις οποίες μας λέει, έχει το ματάκι με το απαγορευτικό και μας λέει το παιχνίδι να μην τα ανοίξουμε, έτσι. Είναι πολλές μινιατούρες. Εδώ άλλη μία. Θα σταματήσω και εγώ να κοιτάω. Wow. Μόνο αυτό έχω να πω, δεν σας δείχνουν τι είναι. Αλλά όλα αυτά εδώ έχουν μείνει μέσα. Ζάρια. Επιπλέον ζάρια. Επιπλέον ζάρια. Και καρτούλες και χειράκια. Ξαναλέω, όλα αυτά έχουν μέσα μηνύς. Όλα. Ξέρω, έχετε από κάτω κάτι. Δεν είναι πρέπει να το δείτε αυτό, αλλά δεν πειράζει. Είναι κάτι κρυφό από κάτω. Και μάλιστα. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι το... το κάτω κουτί που το βγάζω, γιατί δεν έχει και πολλά να μπορώ να δείξω, γιατί είναι γεμάτο με πράγματα και περιεχόμενα. Αυτό όμως που μπορώ να δείξω είναι κάτι το οποίο ήρθε χωριστά και είναι αυτοκόλλητα. Α, είναι πάλι rulebook. Μάλλον αυτό πρέπει να είναι το σωστό rulebook, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί ήρθε χωριστά, οπότε ίσως έχει διορθώσεις. Okay. Ωραία, το βάζω χωριστά για να τα μπλέξω.
Επιπλέον, αν δεν σας έφταναν οι 10 αναβάτες, το παιχνίδι έρχεται και με επιπλέον. Μάλιστα. Και το τελευταίο και πιο εντυπωσιακό που έχω να σας δείξω είναι αυτός εδώ πύργος. Όλα αυτά ήταν το Core Pledge, έτσι. Δεν έχω πάρει κάτι έξτρα. Το οποίο, κοιτάξτε τι έχει μέσα. Και κάπου εδώ θα χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ. Α, όχι αυτό, από την πίσω μεριά. Δεν θυμάμαι. Είναι, όχι αυτό εδώ. Είναι αυτό. Να το. Γιατί αυτό θα κατασκευάσουμε. Το οποίο είναι αυτός ο πύργος, ο οποίος είναι τρεζιάστατος, στον οποίο τοποθετώντας αυτά εδώ, φτιάχνουμε το ρολόι, η πόρτα, σκαλισμένο, wow, και πάνω εδώ μπαίνει το καμπαναριό ή ό,τι είναι αυτό εδώ, και τα δύο αγάλματα, τα οποία μηχανικά χτυπάνε την καμπάνα. Αυτό είναι εδώ τον τρόπο. Αυτό λοιπόν είναι μέσα του παιχνιδιού και μπαίνει εδώ. Ξαναδείχνω το μήκος του και η θέση του είναι εδώ. Οπότε καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλο αυτό δίνει μια φανταστική ατμόσφαιρα στο παιχνίδι, το οποίο από μόνο του έχει ακουστεί ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Παίρνει από τα extra points που παίρνει, από το πώς μοιάζει και το πώς φαίνεται και το καθεξής. Αυτό λοιπόν είναι το Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Τι να πει κανείς, εντυπωσιακό το unboxing. Με την πρώτη ευκαιρία θα γυρίσουμε βίντεο για το πώς παίζει.